αυτή τη στιγμή. Πρέπει ο κόσμος να δουλέψει. Οι άνθρωποι που έχουν αγροτεμάχια ανεκμετάλλευτα, που για μας είναι άχρηστα και μας τα πληρώνουν 50 ευρώ ολόκληρα στρέμματα και εκτάσεις, πρέπει οι άνθρωποι και να δουλέψουν και τα χρήματά τους και τις προκαταβολές βέβαια. Δεν καταλαβαίνεις ότι υπάρχει ανεργία και οι άνθρωποι δεν έχουν χρήματα. Όταν τελειώσουμε, θα καταλάβουμε. Και σταματάμε αυτές τις υπογραφές που κάνουν στον κόσμο, εμάς οι ιδιοκτήτες θα μας αφήσουν απέναντί σου. Και λυπάμαι, Μανώλη, στο θέμα στο πλατήγωνο δεν θα το πλησιάσετε και δεν θα το δείξετε. Λοιπόν, αυτό αφορά του φτωχού καρδιανού. Ωραία. Οι φτωχοί καρδιανοί. Προσωπούμε και παρακαλώ. Οι φτωχοί καρδιανοί θέλουν το έργο αυτό. Είναι αξιοπρέπεια και είναι η θέση να κρίνουν. Θέλουν το έργο τη καταστροφή του. Και ο καθένα, αλφα εσύ, που δεν έχει εκεί πάνω δική σου κανένα προσωπικό συμφέρον, δεν μπορεί να βάλει εναντίον του καρδιανού. Καταρχήν δεν είναι εδώ. Αν αγόρασε ένα σπίτι με 1000 ευρώ. Θα κάνουμε διάλογο τώρα. Ένα λεπτό. Ένα λεπτό. Ένα λεπτό να ενημερώσουμε τον κόσμο. Δεν θα το δείξετε. Το θέμα θα το θίξουμε είτε σας αρέσει είτε δεν σας αρέσει. Ανοίγει η περιφέρεια των καρδιανών. Γιατί οι άνθρωποι έχουν πάρει προκαταβολές, έχουν πάρει χρήματα και είναι ανέντιμο από εσάς να ασχοληθείτε με αυτό το θέμα. Θα μας βρεις απέναντι μας, ορίστε, απέναντι σας όλους. Όλο το χωριό. Πέρα, όλο το χωριό απέναντι μας. Εγώ είδα προσωπικά. Είναι η προσωπική σου γνώμη. Έτσι. Εγώ μιλάω για τους ιδιοκτήτες. Εσύ μιλάς για την πάση. Εσύ μιλάς για το χρήμα, για την τσέπη σου μιλάς. Αποκλειστικά για την τσέπη. Δεν μπορείς να εκπροσωπείς. Έχουμε και άλλους εδώ πέρα καρδιανούς και δεν μιλάνε. Επειδή πουλήσατε και θέλετε να πάρετε λεφτά, σημαίνει ότι να μην μιλήσουμε για το έργο. Να πάρετε. Θα δει το δημόσιο να μου το βγάλει η νατούρα και να το αρπάξει το δημόσιο επειδή εσύ έτσι σε συμφέρει. Αν πάρει ο καθένα 200 και 300 χιλιάρικα, γιατί να τα χάσει. Γιατί το κάθε παιδί να πάει στο εξωτερικό να δουλέψει και να μιλθεί εδώ, στον τόπο του να φύγει. Τα θέλετε όλα να είναι έρημα. Μανώλη, σε παρακαλώ, επειδή σε αγαπώ και σε εκτιμώ και προσωπικά είμαι και. Συγγνώμη να ρωτήσω κάτι. Θα μας ενημερώσετε για το πόσο νοικιάζουν ή αγοράζουν το στρέμμα? Εμείς έχουμε συμφωνήσει όλοι οι ιδιοκτήτες εκεί. Ναι, ναι. Έχουμε πάρει την υπογραφή μας, έχουμε πάρει την προκαταβολή και δεν αφήνουμε κανένα οικολόγο να σταθεί απέναντι στα προσωπικά συμφέροντα των ιδιοκτητών όλων.